Ολοκληρώνω εδώ την παρουσίαση για να γίνουν ερωτήσεις. Συγγνώμη, σας κούρασα. Αφού πω δύο-τρία στοιχεία για την εταιρεία του ΔΕΙΑ. Καταρχάς, επειδή είναι εδώ και ο πρόεδρος του Σωματείου, θέλω να τον ευχαριστήσω και είναι από τις λίγες φορές που έχω συναντήσει τέτοια υπευθυνότητα συζητώντας και με τον πρόεδρο και με το Σωματείο. Να ενδιαφέρεται τόσο πολύ έτσι ώστε να σταθεί η επιχείρηση, γιατί έχει τεράστια προβλήματα παρά το ότι έχει παρουσιαστεί ότι είναι μια ναυαρχίδα. Η επιχείρηση έχει προβλήματα πολλά, θέλω να το κοινοποιήσω σε όλους σας. Θα προσπαθήσουμε να τη στηρίξουμε όσο είναι δυνατόν για να προχωρήσει. Θα ξέρετε, θέλω να ξέρετε το εξής. Στοιχεία που διαβάζω δεν είναι δικά μου, είναι της υπηρεσίας. Θα συνεργαστώ πολύ με τους εργαζόμενους, με τα στελέχη και όπως έχουν την πρόθεση να σταματήσει όποια κακή εντύπωση υπάρχει για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε αυτή την επιχείρηση που μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Όμως, αυτή τη στιγμή έχει δανειακές υποχρεώσεις 2,5 εκατομμυρίων. Είναι ένα δάνειο 600.000 της Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας. Έχει ένα δάνειο από το Λιλάδιο 1.653 και ένα δάνειο από την Αρτάκη 216.000. Αυτό είναι 2.463, 2,5 εκατομμύρια. Πληρώνει κάθε μήνα το αποχρεωλήσια. Συγγνώμη, ετήσια δόση, 133.000 ευρώ και από το 2016 θα πληρώνει 317.000 γιατί λίγη περίοδος χάρη. Επίσης, έχει δανειακές υποχρεώσεις από το 1980 τότε επί Σπανού. Άλλες έχουν μείνει ένα υπόλοιπο 853.000 που πληρώνει ετήσια δόση 80.000. Γι' αυτό. Συν 2,5 συν 80. Και λέω. Επίσης, οφείλει τοποχρεωλήσια. Πληρώνει, έχει οφειλόμενα τοποχρεωλήσια 1,5 εκατομμύριο. Τα οποία τι είναι. Δεν είχαν πληρωθεί από τη Χαλκίδα, από το Δήμο Χαλκιδέων, το Λιλάντιο και την Αρτάκη κάποιες δόσεις δανείων. Και αυτές βεβαίως παρακρατήθηκαν από τους κεντρικούς αυτοτελείς χώρους του Δήμου, τα πήρε η τράπεζα αμέσως και τα οφείλει η ΔΕΙΑΚ άλλο 1,5 εκατομμύριο. Αν βάλουμε τόκους αυτά, είναι άλλες 201.000. Οφειλές στο Δήμο Χαλκιδέων από δημοτικό φόρο είναι 26.000. Και οφείλονται στο Δήμο επίσης 4,5 εκατομμύρια ευρώ από τη ΔΕΙΑ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια πλήρωνε την ΔΕΗ των αντιλιοστασίων ο Δήμος. Αυτά έχουμε και τόκους 887.000. Είμαι σε μια συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών να δούμε πώς μπορεί να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά για να εξυγειανθεί η επιχείρηση. Χρωστάει αυτή τη στιγμή σε προμηθευτές 2 εκατομμύρια. Χρωστάει για τη διαχείριση των απορριμμάτων άλλες 708.000 και υπάρχει αγωγή των εργαζομένων, 2 αγωγές, που είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα ξεπερνούν τα 12-14 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Βεβαίως και ο Δήμος χρωστάει στη ΔΕΙΑ γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Τα είπα προηγουμένως. Αυτά όλα θα πρέπει να κάτσουμε να τα εξηγειάνουμε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί πια αυτή η πλάκα. Το οφείλουμε στους πολίτες, στους εργαζόμενους που πραγματικά δουλεύουν. Οφείλουμε να εξηγειάνουμε την υπηρεσία, την εταιρεία, να εξακολουθήσει να υπάρχει, να αποσχολεί τους ανθρώπους και να παρέχει όλες τις υπηρεσίες σε πολύ ψηλό επίπεδο. Είναι ένα στίχημα που δίνουμε και θα βοηθήσουμε όλοι σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν υπάρχουν κράτος το ένα, κράτος το άλλο. Εγώ πήγα εκεί για να δείξω ότι ο Δήμαρχος είναι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ και είμαστε ένα και το αυτό. Δεν υπάρχουν αντιπαλότητες όπως στο παρελθόν είχε αφαιρεθεί ή η κοινωνία συζητάει. Ο ένας είναι εναντίον του άλλου. Αυτές οι πολυτέλειες δεν τις έχουν. Δηλαδή, όπως σας είπα, η ΔΕΙΑ αυτή τη στιγμή οφείλει γύρω στα ξεπερνάει τα 12 εκατομμύρια. Και μην νομίζετε, τις οφείλουν 8. Στο Δήμο οφείλονται 20 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ποια είναι η κατάσταση. Γιατί σε ένα γενικευμένο κλίμα άρνησης στο να πληρώνει κανείς,
έχουμε βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση. Η οικονομία είναι δύσκολη. Ελπίζω τώρα με τις 100 δόσεις που έγινε και για τους Δήμους, θα εντείνουμε τις προσπάθειες. Ήδη το πρωί-πρωί μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο, μόλις πληροφορήθηκα ότι οριστικοποιήθηκε μέσα σε αυτό, θα είναι και στη ρύθμιση, θα είναι και 100 δόσεις για τους Δήμους, να έρθουν όλοι όσοι οφείλουν χρήματα, τόσο στην ΔΕΙΑ όσο και στο Δήμο, να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά όταν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες σε όλους τους κακοπληρωτές η εταιρεία και ο Δήμος βεβαίως δεν μπορεί να αφήσει, όπως ήταν στην αγορά αυθεντορικού εμπορίου, οφείλου στο Δήμο 700.000 από ενίκεια. Πόσο να συνεχιστεί αυτό? Κανείς δεν εισέβαλε ποτέ τίποτα στα πλαίσια των πελατειακών σχέσεων. Δεν ήρθαμε να συνεχίσουμε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να την αλλάξουμε. Νομίζω θα συμφωνείτε όλοι. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ζητήσω συγγνώμη αν σας κούρασα και είμαι στη διάθεσή σας για να με βασανίσετε όσο θέλετε.